ένα ηχηρό μήνυμα ζητώντας την λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Λαμίας, έδωσαν το πρωί οι εργαζόμενοι στο Ίδρυμα, έχοντας στο πλευρό τους τις αρχές του τόπου, φορείς, συλλόγους και πολίτες. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε στην πύλη του νοσοκομείου, με τους συμμετέχοντες να ζητούν από την πολιτεία να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το νοσοκομείο της πόλης. Η υποστελέχωση μαστίζει το Ίδρυμα, με συνέπεια γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Κάναμε τη συγκέντρωση αυτή σήμερα για να γνωστοποιήσουμε και να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου στον θεωτικό λαό, και όχι μόνο, ότι το νοσοκομείο έχει σοβαρά, πολύ σοβαρά προβλήματα. Περιμένουμε τόσο καιρό να λυθούν, αλλά βλέπουμε ότι κάθε μέρα και πάνε προς το χειρότερο. Θεωρώ ότι να μην μείνουμε στις υποσχέσεις, να γίνει μια συγκέντρωση μεταξύ βουλευτών, όλων των βουλευτών του νομού, του διοικητή του νοσοκομείου, των διευθυντών των κλινικών και των προϊσταμένων των υπηρεσιών, να καθίσουμε κάτω, να τα καταγράψουμε και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το νοσοκομείο Λαμίας, όπως και όλα τα νοσοκομεία της χώρας, είναι αποτέλεσμα μιας απόλυτα συνειδητής και σκόπιμης πολιτικής από τη μεριά της κυβέρνησης, της πιο καταστροφικής κυβέρνησης των τελευταίων ετών, η οποία σχεδιασμένα έχει βάλει να διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αξιοποιώντας ακόμα και τα 2 χρόνια της πανδημίας, που ενώ όλοι περίμεναν ότι και ήταν ανάγκη να στελεχώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντίθετα σχεδιασμένα το έφερε σε αυτή την υποκατάρρευση πορεία. Ακόμα και με τον νόμο περί αναστολής των εργαζόμενων που δεν είχαν εμβολιαστεί, οδήγησε στο να έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε πολλά κρίσιμα τμήματα. Που μοναδικό στόχο έχει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή του νοσοκομείου Λαμίας, που έγκυται κυρίως στην προβληματική κάλυψη των οργανικών θέσεων, στην προβληματική επάνδρωσή του, τόσο με ιατρικό όσο και υλικό προσωπικό. Άλλωστε, καλύπτεται το συγκεκριμένο ίδρυμα όσον αφορά τον οργανισμό στο 65% με βάση το οργανόγραμμά του. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται πολύ σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά την επάνδρωση συγκεκριμένων κλινικών σε ιατρικό προσωπικό και την μερική παύση λειτουργίας συγκεκριμένων κλινικών και την προβληματική φυσικά λειτουργία συγκεκριμένων κλινικών. Θέλουμε να έχουμε συνεχή συμπαράσταση από τους πολίτες, γιατί τελικά αξίζουμε ένα καλύτερο νοσοκομείο. Βρισκόμαστε εδώ περίπου στον 7ο χρόνο, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε μόνο έκτακτες δεν είναι ανάγκες. Εδώ και 7 χρόνια σχεδόν στελεχώνουμε ολόκληρα τμήματα, τηρούμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή στο απεικονιστικό τμήμα δεν μπορούν να κάνουν άλλες εφημερίες και άλλες βάρδιες λόγω σύμβασης. Τους οφείλονται περίπου πάνω από 100 ρεπό. Εν πάση περιπτώσει, είναι μέρα σήμερα που θα πρέπει να αντιδράσουν όλοι οι φορείς, όλοι οι πολίτες. Αφορά όλη τη φθιότητα. Η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό. Είναι προτεραιότητα για όλους και η μη συμβολή και η μη κινητοποίηση για μένα κρίνεται ως συνενοχή και ως συνοχή σε όλο αυτό που συμβαίνει στην υποστελέχωση του νοσοκομείου Λαμίας. Το νοσοκομείο Λαμίας σταδιακά και μεθοδικά από την πλευρά της κυβέρνησης υποβαθμίζεται τα τελευταία 2,5 χρόνια καθημερινά. Σήμερα βρισκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, του υπολείπου προσωπικού, προκειμένου να τον στηρίξουμε στο δίκαιο αίτημα της ουσιαστικής ενίσχυσης. Μπαίνει το φθινόπωρο, η πανδημία του κορονοϊού μπορεί να μην απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως κεντρικό θέμα, αλλά βρίσκεται εδώ. Και σε ερώτημα που είχα απευθύνει στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, για το πώς θα αντιμετωπιστεί, όταν η πνευμονολογική κλινική είχε 7 γιατρούς και σήμερα έχει έναν, δεν έλαβα καμία απάντηση. Όπως δεν έλαβα καμία απάντηση σε κοινοβουλευτική παρέμβαση που είχα κάνει για το ζήτημα του ακτινολογικού, για το ζήτημα του τμήματος επιγόντων περιστατικών, για την ουσιαστική αποψήλωση του νοσοκομείου Λαμίας. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, σε ένα σημείο καμπής. Χρειάζονται συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένα μέτρα. Άμεσες, μαζικές, στοχευμένες κατά προτεραιότητα προσλήψεις για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
που είναι νοσοκομείο αναφοράς για όλη τη Στερεά. Προσπαθούσαμε να αναδείξουμε όχι μόνο την τραγική κατάσταση την οποία επικρατεί με τις ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και τις αιτίες που έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση, οι οποίες δεν είναι άλλες από την εμπορευματοποίηση της υγείας και τη χρόνια υποχρηματοδότηση προς όφελος των ιδιωτικών μονάδων υγείας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας. Η χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας ήταν πάντα πίσω. Όλα οδηγούνται στην εμπορευματοποίηση. Σε αυτά τα πλαίσια αντιστεκόμαστε. Υπερασπιζόμαστε τα αιτήματα του σωματείου που απαντάνε στο σήμερα, αλλά μας ενδιαφέρει και το αύριο να χτυπήσουμε τη λογική της εμπορευματοποίησης της υγείας, της λειτουργίας νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια σαν επιχειρήσεις στη λογική κόστους-οφέλους. Οι ευθύνες της κυβέρνησης για αυτή την κατάσταση είναι αρκετά σοβαρές. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας μετά από μια πολυετή κρίση με την πανδημία. Τώρα είναι η ώρα να στηριχθεί το υγειονομικό, το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων του νοσοκομείου. Στηρίζουμε κάθε αγωνιστική πρωτοβουλία που παίρνουν και τα δίκαια αιτήματα που έχουν. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που κρατάνε ό,τι κρατιέται από το νοσοκομείο όρθιοι. Είναι ταλαιπωρημένοι με τεράστιο όγκο δουλειάς. Όλοι καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο. Το ξέρουν όλοι. Όλοι μα όλοι. Και η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο. Απέναντι στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση του υγειονομικού προσωπικού και με όλα τα άλλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις πτέρυγες του νοσοκομείου, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες, και επίσης στα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Προβλήματα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά έχει δημιουργήσει, γιατί είναι απέναντι στην πολιτική του ΕΣΥ. Η υγεία του αγροτικού κόσμου στην Ήπεθρο κάθε μέρα χειροτερεύει από την υποχρηματοδότηση. Ζητάμε κι εμείς δωρεάν φάρμακα, δωρεάν υγεία, όπως μας αξίζει, σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Εμείς είμαστε εδώ γιατί τα προβλήματά μας είναι ακριβώς ίδια. Οι συνταξιούχοι σήμερα περνάμε πολύ μεγάλη κρίση και με την υγεία μας και με τον κορονοϊό και με χίλια δυο άλλα προβλήματα, με ακριβά φάρμακα που δεν αντέχουμε να τα πληρώσουμε, για να και συμπαραστηκόμαστε στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Είμαστε μια ηλικία που τόσα χρόνια πληρώναμε και πληρώνουμε στο δημόσιο και εισφορές για την υγεία, και η υγεία έγινε εμπόρευμα και τώρα υπάρχει το νοσοκομείο σε διάλυση. Επειδή ήμουν και αποσπασμένος παλιότερα στο νοσοκομείο, μετατιθέμενος στο νοσοκομείο και τα ξέρω από μέσα, πράγματι έχει μακρά πορεία διάλυσης.